Παλιά, όταν κλείνει η πόρτα της κρεβατοκάμαράς τους, οι ερωτευμένοι διάσημοι είναι κινηθνητοί και χαίρονται τις προσωπικές τους στιγμές έντονα, ενώ δεν διστάζουν να δώσουν χαϊδευτικά ο ένας τον άλλον, έτσι για να συνεννοούνται καλύτερα και για να εκφράζουν το θαυμασμό τους. Οι φωτογράφοι και οι κάμερες κυνηγούν το πριγκυπικό ζεύγος παντού και προσπαθούν να εξασφαλίσουν πάση θυσία ένα πλάνο τους, μια ξεχωριστή φωτογραφία από τη λαμπερή ζωή τους. Εκείνοι τηρούν το πρωτόκολλο, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του παλατιού τους, ζουν τρυφερές στιγμές με τον Βίλιαμ να αποκαλεί τη γυναίκα του Baby Kings, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση μωράκι μου. Ενώ η Kate Middleton έχει διαλέξει ένα πιο πονηρό παρατσούκλι για τον αγαπημένο της, αφού τον φωνάζει Big Willy, δηλαδή μεγάλε Willy, αφήνοντας έτσι υπονοούμενα για τα προσόντα του. Και η Βικτόρια Μπέκαμ όμως έχει δώσει στον άντρα της παρατσούκλι που τονίζει τα πλούσια προσόντα του, αφού στο σπίτι τον φωνάζει Golden Balls, δηλαδή χρυσομπαλάκια. Η ίδια αποκάλυψε το εμπνευσμένο αυτό χαϊδευτικό σε συνέντευξή της και από τότε πολλοί ήταν εκείνοι που το χρησιμοποίησαν για να απευθυνθούν στον David Beckham εντός και εκτός γηπέδου. Ο πρώην σύζυγος της Μαντόνα, όταν έσπιναν τα φώτα, αποκαλούσε τη βασίλισσα της pop «κυρά μου». Η ίδια έλεγε πάντα στις συνεντεύξεις της ότι σπάνια ακούει το όνομά της από τον άντρα της στο σπίτι, αλλά δεν την ενοχλούσε, αφού όπως της είχε εξηγήσει ο Γκάι Ρίτσι, το παρατσούκλι αυτό σήμαινε ότι για εκείνον στο σπίτι η Μαντόνα δεν ήταν star, αλλά μια συνειδητοποιημένη νοικοκυρά, μόνο που ήταν ξεχωριστή, μοναδική, γι' αυτό και τη φώναζε «κυρά μου». Η Beyoncé και ο Jay-Z έχουν βρει τη μαγική συνταγή για την επιτυχία στη showbiz αλλά και για το δυνατό έρωτα μεταξύ τους. Ανεβάζουν πολλές φωτογραφίες στα social media με απολαυστικές οικογενειακές στιγμές τους, ενώ η μικρή τους κόρη Blue Ivy πρωταγωνιστεί συχνά. Ο Jay-Z θαυμάζει τη γυναίκα του, φροντίζει να της τονώνει την αυτοπεποίθηση καθημερινά και όταν είναι οι δυο τους τη φωνάζει «γυναικάρα μου», ενώ εκείνη σπέβδει να ανταποδώσει αποκαλώντας τον «έρωτά μου». Όταν η Τζένιφερ Λόπες πρωτοξεκίνησε να βγαίνει με τον κατά 18 χρόνια μικρότερό της Κάσπερ Σμαρτ, οι περισσότεροι στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια έβαζαν στοιχήματα ότι αυτό το ειδήλιο δεν θα κρατήσει για πολύ. Οι ίδιοι συνεχίζουν να ζουν τον ερωτά τους, με την Τζένιφερ Λόπες μετά από 3 γάμους να δείχνει οριμότητα στις αποφάσεις και στις επιλογές της. Ο Κάσπερ Σμαρτ, εκτός από άντρας της, είναι και ο χορογράφος της και η ίδια δεν διστάζει να τον φωνάζει με το χαϊδευτικό που του έχει χαρίσει ακόμα και όταν βρίσκονται με πολύ κόσμο. Έτσι λοιπόν χαίρεται να τον αποκαλεί Bob, δηλαδή όμορφε στα γαλλικά, ενώ εκείνοι το χρησιμοποίησαν μια πιο κομψή λέξη για να αποδώσει τον όρο ο εραστής μου. Φαίνεται λοιπόν ότι η καυτή τραγουδίστρια προτιμά να βλέπει τον σύντροφό της περισσότερο σαν εραστή της και λιγότερο σαν άντρα της με τη συμβατική έννοια. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, όταν βρέθηκε στην εκπομπή του David Letterman ως καλεσμένη, κάποια στιγμή χαλάρωσε πολύ και δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον άντρα της, τον Matthew Broderick, μέτριο. Βέβαια, στη συνέχεια εξήγησε ότι του αποδίδει αυτό το χαρακτηρισμό μόνο για το ύψος του, αφού δεν τον θεωρεί πρώτο boy, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υστερεί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο σε εμφάνιση και χαρακτήρα. Το αντίθετο, μάλιστα, έχει πει πολλές φορές ότι θαυμάζει τον άντρα της και ότι είναι πολύ ερωτευμένη μαζί του, γι' αυτό και στο σπίτι τον φωνάζει καρδιοκατακτητή, αφού από ό,τι φαίνεται της έχει κλέψει την καρδιά. Και φυσικά από τη λίστα με τα περίεργα χαϊδευτικά των δυνατά ερωτευμένων ζευγαριών δεν θα μπορούσαν να λείπουν αυτά του Brad Pitt και της Angelina Jolie. Οι δημοσιογράφοι της Sun μπορεί να κουράστηκαν, αλλά όπως υποστηρίζουν, έμαθαν ότι ο Brad Pitt, όταν αγκαλιάζει την Angelina Jolie, την αποκαλεί Kitty, δηλαδή γατούλα. Ενώ εκείνη φωνάζει τον άντρα της Miffy, δηλαδή με το όνομα ενός ήρωα παιδικών βιβλίων που ήταν ένα χαριτωμένο λαγουδάκι. Ωραία.